προσφύγων και για την διάλυση, και για την διάλυση των μηχανισμών και των καναλιών λαθρέας πρόθεσής τους. Μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε ελπίδες στους πρόσφυγες και θα αποθαρρύνουμε τους λαθροδιακινητές τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υποστηρίξουμε χώρες περιφερειακές όπως η Ελλάδα στην υποστήριξη και την αρχική υποδοχή των ατόμων αυτών. Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο και μιας τρίτης κρίσης ασφαλείας που επηρεάζεται από αυτή την προσφυγική κρίση. Βρισκόμαστε στην καρδιά ενός τριγώνου αποσταθεροποίησης με την Ουκρανία στο βορρά και τις συγκρούσεις στη Λιβύη και την Μέση Ανατολή προς νότον και ανατολικά. Η Ελλάδα λοιπόν πολεμά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας. Παρ' όλα αυτά, ακούμε κάποιες φωνές που επιμένουν ότι θα έπρεπε να επιμείνουμε και να προχωρήσουμε σε μονόπλευρες πρωτοβουλίες χωρίς να σκεφτόμαστε τις συνέπειες ή να αφήσουμε τις διαμάχες και τις συγκρούσεις να επιληθούν από μόνες τους, χωρίς να συνεισφέρουμε στην σταθεροποίηση ή ανασυγκρότηση των χωρών αυτών. Όμως αυτά ακριβώς ήταν τα λάθη τα οποία μας έφεραν σε αυτή τη θέση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε επιλογές εξωτερικής πολιτικής χωρίς να εξετάζουμε εκ των προτέρων ποιες θα είναι οι συνέπειες. Στη Συρία πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά και αποφασιστικά υπέρ μιας συμφιλίωσης και προκειμένου να υπάρξει μια πολιτική λύση που θα επιτρέψει μια μετάβαση στο πολιτικό καθεστώς στη Συρία. Υπό αυτή την έννοια, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε μια συνεργασία με όλους τους περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς και πρωταγωνιστές. Στη Λιβύη υποστηρίζουμε τις σχετικές προσπάθειες και χαιρετίζουμε τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις της περασμένης εβδομάδας. Επιπροσθέτως, πιστεύουμε ότι η ναυτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή είναι κορυφαίας σημασίας για την περιοχή. Θα πρέπει να προαχθεί μια νέα ορμή προς την επίλυση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό ελεύθερο κράτος της Παλαιστίνης επί τη βάση των ορίων πριν το 1997 με μια ειρηνική συνύπαρξη με το κράτος του Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, υποστηρίζουμε την εδαφική της ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της και την εθνική της κυριαρχία μέσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της ομάδας της Νορμανδίας και του συμφιλιωτικού ρόλου του ΟΟΣΑ προκειμένου να αποφευχθεί ένας φαύλος κύκλος στρατιωτικοποίησης περιοχής. Και υπενθυμίζουμε στους προσυπογράφοντες την αρχική ειρηνευτική διαδικασία να τηρήσουν και να σεβαστούν και να τιμήσουν την συμφωνία αυτή. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα βέβαια και το κίνημα των τζιχαντιστών, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και συνολικά. Πέρα από τις τρεις κρίσεις που προανέφερα, η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην στις σχέσεις της με τους άμεσους γείτονές της. Είναι σημαντικό επίσης να ενισχυθούν νέες πρωτοβουλίες αντί να μείνουμε παγιδευμένοι στα αξιδιέξοδα του παρελθόντος. Μίλησα για την ανάγκη αποφυγής ανύψωσης νέων αποτρεπτικών τυχών και είναι πραγματικά επονίδιστο ότι τα τελευταία 41 χρόνια κάποια προβλήματα παραμένουν, όπως η Κύπρος παραμένει διχασμένη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ και υπό το φως της όλης αστάθειας στην περιοχή μας είναι πολύ σημαντικό να δράξουμε την ευκαιρία για μια αμοιβαία αποδεκτή, δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία στην περιοχή επί τη βάση του ψηφίσματος του ΟΗΕ και του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς όφελος όλων των λαών και των δύο κοινοτήτων της Κύπρου, Ελλήνων και
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς και όλων των άλλων κοινοτήτων. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα υποστηρίζει τους διακοινωτικούς διακοινωτικές συνομιλίες που έχουν γίνει υπό τον κύριο Ακίντσι της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τον κύριο Αναστασιάδη της ελληνοκυπριακής. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε τελική λύση θα πρέπει να αντιμετωπίσει και το διεθνές ζήτημα της ασφαλείας. Η ακύρυση των αναχρονιστικών δογμάτων των συμμαχιών και των εγκύητριών δυνάμεων και την απόσυρση όλων των στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και των τουρκικών δυνάμεων που εδράζουν στην βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά το γενικότερο ζήτημα ασφάλειας στην περιοχή, η Ελλάδα κατέβαλε σταθερές προσπάθειες για να βελτιώσει τη συνεργασία με την Τουρκία. Το κάναμε μέσω ενός ευρέου φάσματος πρωτοβουλειών, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής διαλόγου και δόμησης μέτρων εμπιστοσύνης, με πλήρη σεβασμό των καλών σχέσεων γειτονίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, καθώς και την παραμονή μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό που θα είναι προϋπόθεση για την πλήρη εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στα Δυτικά Βαλκάνια προάγουμε τις στεναρές διμερείς σχέσεις και τη δέσμευση στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Η Ελλάδα επιτάχυνε τις προσπάθειες προς την διευθέτηση όλων των διαφορών στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Προτείναμε ένα πραγματιστικό πλαίσιο διευθέτησης με στόχο την επίλυση και την εφαρμογή μέτρων εμπιστοσύνης και που μας παρέχει την ευκαιρία περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι λαοί στον πλανήτη παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον, για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Οι πολίτες στη χώρα μου παλεύουν καθημερινά με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια να αντιπαλέψουν την κρίση και να ξανακερδίσουν την ελπίδα τους. Ακόμα και στην πιο κρίσιμη στιγμή υπάρχουν εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές επαναβεβαιώνουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα να επιλέξουν τη μοίρα τους. Αυτό είναι ένα καθημερινό παράδειγμα λαών που επιμένουν ακόμα και υπό τις πλέον αντίξιες συνθήκες στην διασφάλιση και εξασφάλιση των βασικών ανθρώπινων και δημοκρατικών τους δικαιωμάτων. Αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να μας οδηγήσει στην λήψη των κατάλληλων βημάτων προς την επίτευξη ενός καλύτερου, ασφαλέστερου και ευημερούς κόσμου για μας και για τις μελλοντικές γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. On behalf of General Assembly.